Γεια σου, μαμά. Σήμερα θα συζητήσουμε το πώς μπορείς να μάθεις το παιδί σου να πετάει. Δεν εννοώ να ανοίξει το παράθυρο και να κάνει το Σούπερμαν και να φύγει. Όλα θέλουν να κάνουν το Σούπερμαν και να πετάξουν. Όχι αυτό. Θα συζητήσουμε πώς θα μάθεις το παιδάκι σου να πηγαίνει ταξίδι. Θα συζητήσουμε περισσότερο για το ταξίδι στο αεροπλάνο, γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη πίστα. Αν μπορείς να είσαι καλή μαμά στο αεροπλάνο, μπορείς να είσαι καλή μαμά παντού. Είναι μετά πανεύκολο. Ό,τι ταξίδια αποφασίσεις να κάνεις μη πει μετά το παιδί, πρέπει να είναι προγραμματισμένα, δηλαδή να περιλαμβάνουν λίγο και εκείνο. Αν δηλαδή κάποτε πηγαίνατε στη Νίο και ήσασταν ερωτευμένοι ή στα Κύθυρα, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή είσαι και ένα παιδί. Φτάνεις λοιπόν στο αεροδρόμιο πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, όχι με τις κότες, αλλά ενώ να έχεις την άνεσή σου. Μην φτάσεις τελευταία στιγμή γιατί το παιδάκι σου θα αγχωθεί. Θα αγχωθείς και εσύ θα τραβάς ένα σκασμένο στο αεροδρόμιο και αυτό θα κλαίει, θα κλαίει, θα κλαίει. Θα περνάς τον έλεγχο διαβατηρίων, θα κλαίει. Θα φτάσεις μέχρι τον gate, θα κλαίει. Θα μπει μέσα στο αεροπλάνο. Με γκόλα τα αποδυτήρια, ξέρεις, τα κλαίει από πριν. Δεν το θες αυτό. Πάρε το χρόνο σου, κάντο λίγο παιδική χαρά. Φτάσε έτσι, θα έλεγα, αρκετά νωρίς, ώστε να έχετε χρόνο να παίξετε, να κάνετε καμιά σβούρα. Ας κάνει το check-in ο μπαμπάς, δεν πειράζει. Ο μπαμπάς που βάλει τις βαλίτσες. Εκεί είναι ο ρόλος του. Να παίξει κι αυτός. Αλλά θέλω να πω, προσπάθησε να είσαι άνετη. Για να είσαι άνετη, ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι ότι πρέπει να ταξιδέψεις με λίγα πράγματα. Και όταν λέω λίγα πράγματα, μαμά είσαι θα την πληρώσει. Πρέπει να πάρεις λιγότερα από ό,τι παίρνεις συνήθως. Αυτό που παλιά έπαιρνες 3 βιβλία για να πας διακοπές. Δεν θα έχεις χρόνο, δεν διαβάζεις τώρα τον Ντοστογεύσκη. Ό,τι διάβασες, διάβασες. Πρέπει να ταξιδέψεις ελαφριά. Εκεί που θα φτάσεις, αν δεν πας κάπου που έχει τελειώσει ο πολιτισμός, έχει φαρμακεία, έχει σούπερ μάρκετ, θα έχει καμιά πάνω από εκεί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχεις οπωσδήποτε αλλαξιές για το παιδί και πάρα πολύ σημαντικό, ενώ ταξιδεύεις όπως είπαμε με λίγα πράγματα, πρέπει να έχεις μία αλλαξία για σένα. Δεν θέλω εξτραβαγκάντζες. Ένα τισερτάκι, ένα κολάν, ένα παντελόνι φόρμας. Πάμε να σώσουμε το ατύχημα. Αν γίνει το ατύχημα, καταλαβαίνεις. Ξερνάνε. Παιδιά είναι. Θα έχεις λοιπόν μία αλλαξιά για να σώσουμε το ατύχημα, να φτάσουμε αξιοπρεπείς. Μη φανταστείς ότι θα είσαι Αντζελίνα Ζολή και Μπρατ Πιτ που έχουν 6 και φτάνουν στο αεροδρόμιο και αυτά είναι χτενισμένα και χαμογελάνε. Αυτά πρέπει να τα ναρκώνουν στο αεροπλάνο. Πραγματικά. Ή πώς έχουν 6, έχουνε. Έχουνε 7 νταντάδες. Το λέω εγώ, είναι σίγουρο. Έχει μια ταλαιπωρία. Μπορεί να πάνε και όλα ομαλά. Έτσι, μην λέμε υπερβολές. Τι κάνεις λοιπόν για να μπεις στο αεροπλάνο. Παίρνεις μαζί σου καραμέλες και σοκολατάκια. Δεν είναι ούτε για σένα, ούτε για το παιδί, είναι για τις αεροσυνοδούς. Θα τις καλοπιάσουμε. Είναι δηλαδή εξαγορά το θέμα. Δεν είναι ότι περιμένουν τα γλυκά σου, αλλά άμα τους φερθείς ευγενικά θα σε βοηθήσουν. Ζητάμε βοήθεια. Δεν τις πρίζουμε. Δεν είναι για σένα εκεί αποκλειστικά. Όλοι αυτοί που θα ξυμίζουν τις μούρες τους, οι επιβάτες, έχουν και αυτοί παιδί. Χαίρονται και γελάνε επειδή είσαι εσύ στη δύσκολη θέση. Καταλαβαίνεις, το έχουν περάσει. Αν είναι πολύ μωρό, έχει χαμομήλι. Το χαμομήλι είναι, ξέρεις, πέφτει κάτω μετά. Μην αισθάνεσαι άσχημα, προσπάθησε λίγο να ηρεμήσεις την κατάσταση. Προσπάθησε να έχεις μαζί σου παιχνιδάκια. Του 1 ευρώ. Όχι παραπάνω. Βγάλτε την ώρα της πτήσης, την ώρα του ταξιδιού. Είπαμε, είτε είναι πλοίο είτε είναι εκτέλ, εκείνη τη στιγμή βγάζεις τα μικρά παιχνιδάκια. Δεν τα έχεις από πριν. Την ώρα της πτήσης επίσης, επειδή έχεις και την τεχνολογία με το μέρος σου, βγάζεις λάπτοπ με ταινίες, ταινίες που δεν έχει δει, να μην τις έχει βαρεθεί, να είναι κάτι καινούριο. Το παιδί σου να κάτσει ακίνητο σε όλο το ταξίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν είναι παιδί βούδας. Δεν ξέρω πολλά παιδιά που είναι βούδες. Άλλο πάρα πολύ ωραίο κολπάκι για την ώρα της πτήσης είναι να έχεις μαζί σου ένα αρκουδάκι. Το αρκουδάκι δεν είναι μόνο για τη σκηνή, δικό μου αυτό. Το έχω πολλά χρόνια. Το έχω από τότε που ήμουν μικρή. Αυτό λοιπόν το αρκουδάκι είναι καλό για την ώρα της πτήσης, γιατί είναι ο φίλος του παιδιού σου, το κρατάει αγκαλιά και αισθάνεται καλά. Και είναι και ωραίο όταν φτάσετε εκεί. Θα κινηθείτε σε ένα ξένο περιβάλλον. Έχει το αρκουδάκι του, κάτι θα είναι δικό του. Μην αφήσεις το παιδί σου να πάρει όλο το παιδικό δωμάτιο και όλα τα παιχνίδια. Άφησε το να βάλει κάποια πράγματα στην τσάντα του, αλλά προς Θεού μου φτιάξει την τσάντα μόνο του. Φτάσαμε στο τελευταίο, πάρα πολύ βασικό. Έτσι, χαμηλώστε λίγο την ένταση, μην σας ακούσουμε στο σπίτι. Αν μπορείτε να μην ταξιδέψετε με την γιαγιά του παιδιού, με μια γιαγιά γενικότερα, κάντε το. Θέλω να πω, αφήστε τη σπίτι. Πείτε μια δικαιολογία, βρε αδερφέ, πάρε μια άλλη πτήση. Γιατί αν έχετε και τη γιαγιά, όλα αυτά τα πράγματα που θα χρειαστείτε να κάνετε, θα σας σταματήσει, θα σας λέει, όχι, άσε το παιδί, εγώ. Ή λοιπόν θα ταξιδέψετε χωρίς τη γιαγιά, ή θα παραδώσετε τον έλεγχο από την αρχή σε εκείνη. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εδώ σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Αφήστε το να κάνει η γιαγιά ό,τι θέλει. Σκουβαλήσει εκείνη στην πράγκα. Και αν κάνει με το, ας τα καταφέρει εκείνη. Γιαγιά. Με τη γιαγιά δεν τα βάζουμε. Αυτό.